Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλή εβδομάδα. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για την τουριστική κίνηση, πόσο απέχουμε από το ρεκόρ του 2019? Αρκετά θα έλεγα από το ρεκόρ του 2019. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι μπορούμε να αγγίξουμε το 50% του 2019, προφανώς πολύ καλύτερα από το 2020. Ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι ένας κρίσιμος μήνας για το τελικό ταμείο και ποικίλει η πληρότητα, οι αριθμοί ποικίλουν σε σχέση με τους προορισμούς. Αλλιώς δουλεύει τώρα το Σεπτέμβριο η Βόρεια Ελλάδα, αλλιώς για παράδειγμα η Νότια Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη. Είναι μια χρονιά COVID στην οποία βγήκε το στοίχημα που βάλαμε όλοι και η κυβέρνηση και εμείς οι φορείς με τους επαγγελματίες να ανοίξουμε το Μάιο, να αρχίσουμε να έχουμε τα πρώτα βήματα τον Ιούνιο και από τον Ιούλιο να έχουμε πληρότητες. Και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ βέβαια ότι τα κόκκινα επιδημιολογικά δεδομένα ήταν πολύ πιο νωρίς, για παράδειγμα στην Ισπανία και στην Τουρκία. Άρα εμείς μπορέσαμε τον Ιούλιο και κάναμε αριθμούς και κρατήσεις για τον Αύγουστο, με πληρότητες οι οποίες τον Ιούλιο ξεπέρασαν το 70%, τον Αύγουστο νούμερα του 2019 βιώσαμε, και όχι μόνο τα ξενοδοχεία, γενικά ο κόσμος του τουρισμού και οι υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείων. Όπως σωστά είπατε κι εσείς, η ελληνική αγορά έκανε αρκετά καλά την εμφάνισή της μετά από χρόνια, περίπου για 1,5 μήνα. Βοήθησαν φυσικά και τα πράγματα και τα προγράμματα, συγγνώμη, του κοινωνικού τουρισμού, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Βέβαια τώρα είμαστε στη λογική, ανοίγουμε τα σχολεία, άρα δεν υπάρχουν καθόλου Έλληνες πουθενά. Και μπαίνουμε στον Σεπτέμβριο με μια μέση πληρότητα που είναι διαφορετική στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη, περίπου στο 70-75% για μέση πληρότητας προορισμούς αυτούς. Και αντίθετα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι Βαλκάνοι σιγά σιγά και οι ειδικοί τουρίστες δεν θα υπάρχουν ή θα είναι πολύ λίγοι πιο στα μετά τις 10-15 Σεπτεμβρίου, όπου η μέση πληρότητα δεν ξεπερνά σήμερα το 60%, με Γερμανία και Αγγλία, Ολλανδία και Βέλγιο στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως αεροδρόμιο Μακεδονία και στην Καβάλα, να κάνουν πια την εμφάνισή τους. Και φυσικά στη νότια πλευρά της χώρας, όπου έχουμε αρκετές εθνικότητες, όπως και η Γαλλία και η Πολωνία, που φέτος έκανε μια πολύ καλή χρονιά, κυρίως με πτήσεις τσάρτερ. Να πούμε, και είναι πολύ σημαντικό, ότι στον οδικό τουρισμό τα πρωτεία φέτος κατέχει η Ρουμανία, οι οποίοι οι Ρουμάνοι δεν ήρθαν μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, πήγαν παντού στην υπηρετική χώρα, ακόμη και στα νησιά, με πτήσεις τσάρτερ. Και αυτό δείχνει τη δυναμική που έχει ο οδικός τουρισμός και πόσο έχουμε επενδύσει στη Βόρεια Ελλάδα μετά το 2006 σημαντικά, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε σώσει, θα έλεγα εγώ, την παρτίδα. Χαλκιδική, Πιερία, Θάσο, ακόμη και το Πύλιο, οι περιοχές της παραλιακής Λάρισας, οπουδήποτε θα έλεγα υπήρχε δυνατότητα περίγεια. Ακόμη και στην Πελοπόννησο φτάσανε οι Βαλκάνοι. Ναι. Πάντως δείχνει, αν θέλετε, Πρόεδρε, και το σκάσιμο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, που είχαν όλοι από τον εγκλισμό. Σωστή η παρατήρηση, και αυτό φάνηκε κυρίως στις έξτρα καταναλώσεις, δηλαδή στα εστιατόρια, στα εμπορικά καταστήματα, όπου ο κόσμος σόδεψε. Γι' αυτό και φαίνεται να υπάρχουν έτσι τα έσοδα να είναι καλύτερα σε σχέση με το τι μπορεί να είχαμε το 2019, δηλαδή ενδεχομένως να δούμε έναν αριθμό που έχουμε μισό του 2019 σε αφίξεις, αλλά πολύ καλύτερα να έχουμε όσον αφορά το έσοδο. Μένει να το δούμε στην πορεία αυτό, γιατί λογικά ο κόσμος θέλησε να πάει και ακόμη μια φορά στο εστιατόριο, βγήκε εξαιτίας από αυτό που λέτε, ναι, από το σκάσιμο, από τους 18 μήνες lockdown, όπου σε όλες τις χώρες υπήρχαν τα ίδια. Και αυτό έκανε και την διαφορά, νομίζω, στο έσω. Υπήρχαν συνάδελφοί σας ξενοδόχοι που δεν άνοιξαν καθόλου, φοβούμενοι, ή που δεν άνοιξαν από το περασμένο καλοκαίρι? Τον Μάιο σίγουρα το σκεφτόταν κάποιοι. Στη συνέχεια βελτιώθηκε το κλίμα και άνοιξαν όλα τα ξενοδοχεία. Βέβαια, εκεί που υπάρχει ο προβληματισμός, δεν σας το κρύβω, είναι μετά τον Οκτώβριο, τι θα γίνει με τις επαρχιακές πόλεις, τι θα γίνει με τον λεγόμενο ορεινό όγκο, όπου δεν υπάρχει και ο εισερχόμενος τουρισμός όπως το 2019, θα είναι πολύ πιο δύσκολο εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει προβληματισμός μεγάλος στους συναδέλφους. Μιλάμε για 1.500 επιχειρήσεις περίπου από τις 10.000, όπου και η πόλη και η Θεσσαλονίκη μετά την έκθεση έχει χαμηλές πληρότητες. Η Αθήνα, ναι, μεν πέριξ του κέντρου. Αντίστοιχα, οι επαρχιακές πόλεις σαν την Καβάλα, τα Ιωάννινα, το Βόλο κλπ., όπου δεν βλέπουν καθόλου πληρότητες μετά τον Οκτώβριο, περιμένουν το τρίμερο ίσως της 28ης. Και πάμε για γιορτές. Εκεί θα χρειαστούν φυσικά να δούμε και ποια μέτρα μπορεί να είναι τη στήριξη. Έχουμε τον νέο υπουργό, θα τον δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτό ήθελα να σας πω. Πότε θα συναντηθείτε με τον νέο υπουργό τουρισμού, τον κύριο Κικίλια, και ποια ζητήματα θα του θέσετε? Η πρώτη μας συνάντηση την έχουμε την Τετάρτη το απόγευμα. Όλες οι ομοσπονδίες που είμαστε στο ΣΕΤΕ, όχι μόνο τις διαμονής και των υπόλοιπων τουριστικών λεγόμενων επαγγελμάτων. Και από εκεί θα κάνουμε την πρώτη γνωριμία.
Εγώ θα πω χαριτολογώντας τον αέρα ότι σαν γιατρός ο κύριος Κικίλιας θα είναι μεγάλη πρόκληση στον ίδιο. Προφανώς και σε εμάς, γιατί η συνεργασία είναι αυτό που κερδίσαμε και η ενότητα σε όλους αυτούς τους 18 μήνες, να γιατρέψει τις συναρμοδιότητες που έχει το Υπουργείο Τουρισμού, συναρμοδιότητες που είναι χρόνια, χρονίζουν αυτές τις συναρμοδιότητες στην επίλυση προβλημάτων του κλάδου και τις οποίες νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά. Ναι. Εσείς, κύριε Τάσιο, συμμετείχατε στις πρόσφατες συσκέψεις που είχε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη? Το σύνηθες είναι, όταν έχουμε την περίοδο της έκθεσης, να μιλάμε με τους φορείς της πόλης, από ότι εμείς περιφερειακά δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Όμως έτσι κι αλλιώς θα βρεθούμε στην περίοδο του Σαββατοκύριακου, που θα μας έρθει, όπου θα έχουμε την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε και άλλα πράγματα από κοντά. Αν και, όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία και μέσω του ΣΕΤΕ είναι σταθερά ανοιχτά στο διάλογο με την κυβέρνηση. Άρα προσπαθούμε και από αυτό να έχουμε ό,τι δυνατόν εικόνα που χρειάζεται ο κλάδος. Τι θα θέλατε να ακούσετε από τον κύριο Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 85ης ΔΕΘ? Πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται από το ρεπορτάζ. Κακά τα ψέματα. Εμείς, αν ακούγαμε ένα ΦΠΑ 6% στη διαμονή όπως προ του 2017, θα ήταν το τέλειο για μας, γιατί είναι το απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα αποκτήσουμε για το 2022. Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη ρευστότητα. Όπως βλέπετε, ότι η Μάριθμος σκαρφάλωσε, έχουμε τεράστιες αυξήσεις και οι επιχειρήσεις δικές μας είναι με τους ίδιους τιμοκαταλόγους. Οι tour operators θέλησαν να έχουν τις ίδιες εντός ή εκτός αγωγικών ανταγωνιστικές τιμές. Άρα υπάρχουν ήδη αυξήσεις, οι οποίες δεν θα μπορέσουν πολλές επιχειρήσεις να τις συμπεριλάβουν. Ήδη το έχουν κάνει, θα έλεγα, στις τιμές λόγω των πιέσεων των tour operators. Άρα έχουμε ένα σκληρό ρόκλι για το 2022. Η μόνη δυνατότητα και αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για την επόμενη τριετία είναι μια καλή, καθαρή ρευστότητα και επιμήκυση των δανειακών τους υποχρεώσεων. Άρα το όλο παιχνίδι είναι στο τραπεζικό σύστημα, το πώς θα ακούσει τους συναδέλφους για να πάμε παραπίσω, καθώς επίσης και το πάγιο αίτημα που έχουμε, που είναι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τσακίρη, για τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ, το λεγόμενο ΤΕΠΗΧ και COVID, όπου θέλουμε οπωσδήποτε η επιμήκυση να γίνει όχι μετά από τα 5 χρόνια, για 10 χρόνια, διότι δεν φτάνουν τα λεφτά, κύριε Σαμολαδά. Ακόμη και 60% του 2019 να έχουμε κάνει, 80% και 40% φέτος, μείωση σε 2 χρόνια, είναι τεράστιο το ποσοστό, θέλει μια τριετία για να ανακάμψουμε. Και αυτή είναι η ανάκαμψη, θα χρειαστεί οπωσδήποτε επιμήκυση υποχρεώσεων. Ναι. Κλείνοντας, κύριε Τάσιο, πώς πάνε οι πληρότητες για την περίοδο της ΔΕΘ και πώς πάνε και οι τιμές στα ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη? Η ΔΕΘ παραδοσιακά είναι το μεγαλύτερο γεγονός και τιμολογιακά όσον αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν 100% πληρότητα, ιδιαίτερα για το επόμενο τριήμερο. Αυτό όμως δεν αρκεί για την πόλη για να ανταπεξέλθει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Βέβαια, αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, κακά τα ψέματα. Αυτό είναι που θα ορίσει ουσιαστικά την επισκεψιμότητα και της πόλης της Θεσσαλονίκης. Παράδειγμα, περίμενε Ισραηλινούς, ούτε καν τους είδαμε τελικά. Και αυτό είναι, νομίζω, το κύριο στοίχημα για το επόμενο διάστημα. Όχι μόνο για την πόλη, όπως σας είπα, για όλους τους ορεινούς προορισμούς. Τι εθνικότητα δεν είδαμε φέτος καθόλου στη χώρα μας ή, και αν θέλετε, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, στη Ιμπιερία, που κανονικά παραδοσιακά έρχονται ή θα περιμένατε να έρθουνε? Η Θεσσαλονίκη δεν είδε τους Ισραηλινούς όπως περίμενε. Όπως δεν το είδε και όλη η χώρα, ενώ τον Απρίλιο περιμέναμε άλλα. Οι Βαλκάνοι μας τίμησαν και με το παραπάνω. Ήταν πολύ σημαντικό ότι φέτος είδαμε Ουκρανούς και πάλι στη Βόρεια Ελλάδα, τόσο οδικά όσο και με πτήση τσάρτερ, μία φορά την εβδομάδα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ξέρετε, η Ουκρανία είναι μια χώρα των 50 εκατομμυρίων κατοίκων. Παρόλο τα προβλήματα που έχει, υπάρχει ικανός αριθμός για να φτιάξει πληρότητες, τουλάχιστον και σε εμάς, μέσω του αεροδρομίου Μακεδονία ή οδικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχουν βίζα πια. Και από εκεί και πέρα, εκείνο που έκανε εντύπωση ήταν και η κινητικότητα της πολωνικής αγοράς πανελλαδικά. Μπορεί να είναι και πάνω από 1 εκατομμύριο οι αφίξεις όσον αφορά την Πολωνία. Δεν ήρθαν οι Άγγλοι στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα ουσιαστικά ξεκίνησαν από τέλος Αυγούστου πτήσεις με περισσότερο κόσμο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και αυτοί που είναι πιστοί πελάτες μας είναι οι Γερμανοί, οι οποίοι σιγά σιγά αυξάνουν τις κρατήσεις, ιδιαίτερα για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, βέβαια κυρίως στα ξενοδοχεία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε, κύριε Τάσιο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα.